Ακρόπολη 1927-2017. Γνωρίσαμε από την αρχή ότι είχαμε να διαχειριστούμε ένα τεράστιο φωτογραφικό υλικό, γι' αυτό και ξέραμε ότι θα ήταν η τελευταία εκδήλωση στον κύκλο των εκδηλώσεων των 90 χρόνων που έγιναν φέτος για τον Εθνικό. Κυρίως όμως θα πρέπει να αναφερθώ στον άνθρωπο που οραματίστηκε τη συγγραφή του Λευκόνοτος. Δούλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή γι' αυτό, τον κύριο Μανώλη Κουκουρεσλή. Επί ένα χρόνο δουλεύαμε καθημερινά μαζί, συμμετείχε σε όλα τα στάδια του βιβλίου και χωρίς τη βοήθειά του δεν θα μπορούσε να καυτεί αυτό το ρεύμα. Τον κύριο Κομίτη Δοξάκη, που ήρθε στην ομάδα και τη συμπλήρωσε. Ήξερε το λεύκομα πριν ακόμα το γράψουμε. Συμφωνήσαμε απόλυτα στα περισσότερα, αλλά και τις διαφωνίες μας έφεραν πολύτιμες ιδέες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική. Θα ήθελε, όπως και εμείς, να είναι εδώ. Το ευχαριστώ είναι λίγο για ό,τι μας έχει δώσει. Είναι μια ομαδική εργασία αυτό που κάναμε. Πράγμα σπάνιο για την Ελλάδα, δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Και αυτό έχει και τις δικές ιδιομορφίες και δυσκολίες. Μέσα σε αυτή την ομαδική εργασία όμως υπήρχε ένας άνθρωπος που το αναγνωρίζω και τον λέω, δούλεψε περισσότερο, πολύ περισσότερο από όλους μας. Και είναι σήμερα αυτό, το έφερε η ζωή έτσι να είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Μας εκπροσωπεί βέβαια επάξια έτσι, εκεί που είναι στον όρφο της Βιρτζίνια, είναι ο κύριος Δοξάκης Κομίτης. Δεν θα πω τίποτα για το λεύκομα για να το αγοράσετε. Γιατί άμα το περιγράψουμε πολύ καλά, ποιος θα το πάρει. Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι εκδηλώσεις, καμιά φορά, γίνονται ως επιδημιώσεις του. Κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση μόνο και μόνο να πούμε τα πεπραγμένα και να πούμε Θεός χωρές. Αλλά αυτό δεν ισχύει για τον. Ο Εθνικός είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Και συγχαίρω τον Πρόεδρο για όλη αυτή την ευθύνη που ανέλαβε, με την παλαιότερη απόφαση όπως υπόθηκε, προκειμένου να είναι πραγματικότητα αυτό το λεύκομα στα 90 χρόνια, κάτι καινούριο και πιο επαιτειακό, όχι τόσο δυνατό, δεν μπορεί να είναι σε 10 χρόνια, για 100 χρόνια, ώστε να δώσουμε αφορμή στα νεότερα παιδιά να καταλάβουν ότι ο Εθνικός είναι κάτι παλιό, τόσο παλιό όσο και οι υπόλοιποι μας. Θέλω να συγχαρώ πραγματικά όλους όσους δούλεψαν για αυτό το λεύκομα και θεωρώ ότι είναι ακόμη μια ψηφίδα στην ιστορία αυτής της πόλης, με ντοκουμέντα, με πρόσωπα που σήμερα μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά που πραγματικά έδωσαν την ψυχή τους, αλλά και το στίγμα τους γενικότερα, όχι μόνο στην ιστορία αυτού του πολύ μεγάλου συλλόγου, αλλά και στην ιστορία αυτής της πόλης. Εύχομαι ο Εθνικός να τα χιλιάσει, γιατί τα 100 είναι δίπλα, και πάντα με διακρίσεις, πάντα με επιτυχίες. Έχω γίνει μάρτυρας πολλών καλών διοικήσεων, γι' αυτό και ο Εθνικός έχει πάρα πολλά χρόνια, βρίσκεται πολύ πάνω, πολύ ψηλά και είμαι σίγουρος ότι θα πάει ακόμα ψηλότερα γιατί τον αγαπάμε όλοι εδώ σε αυτή την πόλη. Επομένως, κι αν καμιά φορά συγκρουόμεθα, είτε μέσα από την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού, είτε μέσα από την ιδιότητα του οποιοδήποτε παράγοντα αθλητικών διοικήσεων, αν οι συγκρούσεις είναι για το καλό του συλλόγου, καλώς να υπάρχουν, γιατί θα αγωνιζόμαστε για το καλύτερο καθένας όπως το πιστεύει. Αρκεί να μην υπάρχουν μέσα πράγματα τα οποία μολύνουν τον αθλητισμό του πολιτισμού και δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα διαπιστώνω ότι δεν υπάρχουν, αν και σε αρκετές πόλεις είναι διαπιστωμένο ότι υπάρχουν και βλέπετε ότι τέτοιου είδους αθλητικό ιδεώδης το οποίο υπηρετεί ο Εθνικός δεν υπάρχει στους άλλους συλλόγους. Έχουμε να πάρει, όχι μόνο να κάνουμε τα εκατοστήσει να τα χιλιάσει και να κάνει πάντα αυτό που λέμε. Μια τη ομάδα να βοηθάει ο ένα τον άλλον και να γίνεται μια δουλειά όχι τόσο για τι προχέ και για τα πρωταθλήματα και για τα πολλά μετάλλια, αλλά και να είναι γερά τα παιδιά μα κοντά. 3.500 αθλητέ έχουν περάσει την μέχρι στιγμή από τον Εθνικό. Το υλικό που μαζέψαμε ήταν 15.500 φωτογραφίες μέχρι στιγμής. Και υποτίθεται περίπου άλλες τόσες. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ιστορία με το λεύκομα
είναι η πρώτη φάση καταγραφής της ιστορίας του εθνικού. Δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε. Απλά αισθανθήκαμε την υποχρέωση να καταγράψουμε αυτή την ιστορία, να υπάρχει επιτέλους ένα ντοκουμέντο το εθνικό, ώστε να μπορούν και αυτοί που είναι κοντά μας να το διαβάζουν, αλλά να αφήσουν και κάτι για τις επόμενες γενιές. Σύλλογος χωρίς ιστορίας εύκολα ξεχνιέται. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε αυτή την απόφαση και συνεχίσαμε. Το όνομά σου.